Την ώρα που οι εμβολιασμοί με την ενισχυτική δόση συνεχίζονται, νέα έρευνα δείχνει την ανάγκη για την τρίτη δόση των εμβολίων κατά του COVID. Η μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας σε 780.000 βετεράνους έδειξε πως η αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer, της Moderna και της Johnson & Johnson έπεσε από 86,9, 89,2 και 86,4% αντίστοιχα τον Μάρτιο σε 58%, 43% και 13% το Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά από 6 μήνες. Παραμένει λοιπόν μια έκτακτη ανάγκη να κρατήσουμε τα μέτρα προστασίας όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων, ακόμα και για τους εμβολιασμένους. Οι εταιρείες Pfizer και Merck επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για τα χάπια που έχουν παρασκευάσει κατά του κορονοϊού. Ο Έλληνας Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla, λέει πως η εταιρεία του βρίσκεται σε συνομιλίες με 90 χώρες για το πειραματικό της χάπη για τον COVID. We expect to have 500 million pills produced next year, which is 50 million treatment courses. Το χάπι της Pfizer μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από τον κορονοϊό, ενώ το χάπι της Merck μειώνει τον κίνδυνο κατά 50%. Και τα δύο χάπια θα παίρνονται δύο φορές την ημέρα για 5 ημέρες. Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως έχει εξασφαλίσει την αγορά εκατομμυρίων χαπιών της Pfizer, εφόσον αυτό πάρει έγκριση και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. And then once these are available, really just like any other prescription medication, your physician would send a prescription over the pharmacy and you go and pick these up and take them home. Στη Γερμανία, που καταγράφει ρεκόρ ημερησίων κρουσμάτων, ο Υπουργός Υγείας Γιεν Σπαν καλεί όλους τους πολίτες που συμπληρώνουν 6 μήνες από τη δεύτερη δόση να κάνουν αμέσως και την τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου. Στην Αυστρία, από Δευτέρα, οι πολίτες θα μπαίνουν σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ έως τώρα μπορούσαν να βρίσκονται εκεί και όσοι προσκόμιζαν αρνητικό διαγνωστικό τεστ.